Και όχι μόνο για λόγους, για αυτούς τους λόγους, και για εθνικούς λόγους. Και απορώ πόσο ξέρει ο αξιωματικός αυτός της Καστοριάς που βγήκε και με κατήγγειλε και δεν το συνέλαβε, διότι αυτό ήταν από τα πλέον επικίνδυνα άτομα. Θα το ελέγξει όμως η υπηρεσία το από εκεί πέρα. Πώς υπάρχουν τέτοιοι αξιωματικοί που καλύπτουν αυτούς τους Αλβανούς. Εγώ, όταν μπήκε στη φυλακή ο Πέπα, μου έπαιρνε φυλακή και μου έλεγε: θα σε καθαρίσω, θα σε πάω στον Τραφιλόπουλο, θα σε διώξω από την αστυνομία, ρε κολοπασοξή. Όλα αυτά μου έλεγε μέσα από τις φυλακές. Έχω κάνει αναφορά επώνυμη στην υπηρεσία μου τότε, πριν από τον Ιούνιο του 2006. Ναι. Και καταγγέλθηκε αυτά. Δέχομαι, λέω, απειλές από τον Τάδε. Αυτά είναι όλα καταγεγραμμένα. Εγώ μιλάω με στοιχεία. Δεν μιλάω ανώνυμα. Και δυστυχώς αυτόν τον Πέπα τον καλύπτει αξιωματικός της Καστοριάς. Δυστυχώς. Είναι αυτός που έχει τα κανάλια. Τον καλύπτει κιόλας, λέτε. Βεβαίως. Πώς τον ξέρει. Πώς τον ξέρει, δηλαδή αυτό το πλέον επικίνδυνο άτομο, γιατί δεν το συλλάβανε τόσα χρόνια, που ήταν και διευθυντής ασφάλειας. Γιατί δεν το συνέλαβε, μπορείτε να μου πείτε, και το συνέλαβα εγώ ένας διοικητής τμήματος συνοριακής φύλαξης. Ναι, αυτό γιατί δεν έχει γίνει, ας πούμε. Αυτό ας το ψάξει η υπηρεσία μου. Ακούστε τώρα για αυτόν τον αξιωματικό. Αυτός είχε πολλά χρόνια στην Καστοριά, ήρθε από κατώτερος αστυνομικός, αξιωματικός. Όσο είπε Πασόκ, Γιάννη μου και υπηρέτησε στις καλύτερες υπηρεσίες της Καστοριάς. Σας το τονίζω αυτό. Από δίωξη, από ασφάλεια. Δεν έκανε σε υπηρεσία που ήταν τρωτή. Ναι. Ήταν σε ελίτ υπηρεσίες λόγω του ότι είχε δυστυχώς και τη δική μου την κάλυψη. Αυτό το κακό, το προφιλότιμο. Λοιπόν, μέχρι που είχε το θράσος, όταν έφυγα εγώ από την ΑΕΠ, να πάει στην ΑΕΠ. Με παρακαλούσε να πάμε να το στείλω. Ευτυχώς που δεν το έκανα και αυτό. Ήμουν έτοιμος να το κάνω, να πάει στην αυτή την υπηρεσία. Είναι ένα άτομο οργανωμένο στη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Είναι το τσιράκι του Βαγγελή. Βεβαίως, έτσι τον αποκαλώ, ναι. Και έτσι τον ξέρουν όλοι οι αστυνομικοί. Ναι. Είχε ένα πρόβλημα οικογενειακό σοβαρό με την σύζυγό του. Να μην πούμε στα προσωπικά. Ναι. Τον βοήθησα οικονομικά και εγώ και όλοι οι συνάδελφοι κάναμε έρανο και έπιασα και το κουμπάρο και πλήρωσε τα δοσίλια της γυναίκας του εγώ προσωπικά. Αυτό να ξέρετε, σας το λέω επώνυμα. Και το ξέρει όλη η αστυνομική διεύθυνση Καστοριάς. Δυστυχώς αυτός ο άνθρωπος στον ευεργέτη του βγήκε και είπε αυτά τα πράγματα. Που είπε, σίγουρα ήταν μεθυσμένος όταν τα έλεγε αυτά. Γι' αυτό και τα είπε. Σίγουρα. Ο ταξιτζής που είδαμε και καταλάβαμε όλοι ποιος είναι, βέβαια, έτσι, είπε το εξής, ότι εγώ, λέει, πήγα να καταγγείλω την ιστορία αυτή και τα λοιπά και μόνο ξύλο που δεν έφαγα ή μόνο. Σας παρακαλώ, ήταν τόσο φίλος μου ο πατέρας του, μέχρι σαν παιδί του να σας πω. Μόνο αυτό σας λέω. Ρωτήστε τον πατέρα του να σας πει πόσες φορές τον έχω εξυπηρετήσει για παραβάσεις που έκανε ο γιος του. Εντροπή μόνο που τον είδαν τράπηκα. Μόνο ρωτήστε πόσες φορές εσύ λέω γκόκα στην Αθήνα με το ταξί σου να πάρει το θείο του. Είναι εμπάθεια, είναι προσωπική εμπάθεια. Γιατί όμως. Εσείς αισθάνεστε φόβο για όλη την ιστορία αυτή του ρεπορτάζ, ας πούμε, ότι κάτι μπορεί να αποκαλυφθεί. Δεν έχω, όλα αυτά ήταν ψευδέστατα και αναλυθή. Δεν μπορεί να αποκαλυφθεί τίποτα. Εγώ είμαι στη διάθεση του οποιοδήποτε. Από την ημέρα που ήρθε ο γκόκα στην Καστοριά, κύριε Παραρά, το 1994, δεν πειράχτηκε ούτε ένα αστυνομικό από την Καστοριά. Αντίθετα, από το 2004 και μετά. Κοιτάξτε πόσες διώξεις έχουν γίνει και θα σας μεταφέρω την κορυφαία, όχι τη δική μου, του πρώην διοικητή της τροχέας του Μητριωτόδη του Νίκου, να δείτε τι έχει τραβήξει αυτό το παιδί και τι τραβάει καθημερινά από αυτούς τους αξιωματικούς που καταγγέλνουν και εμένα. Αυτόν τον άνθρωπο κρέψα να το στείλω να πέσει στη λίμνη από αδικίες σε βάρος. Σας αναφέρω και το επώνυμο για να το ξέρετε. Μάλιστα. Να δείτε τι τραβάνε από το 2004 και μετά οι αστυνομικοί της Καστοριάς. Μέχρι το 2004 βρεθεί ένας και να πει ότι μας κυνήγησαν ή με διώξανε. Ένα, σας παρακαλώ πολύ, και αν ακούνε οι φίλοι αστυνομικοί ή και αυτοί που δεν με θέλουν, ας μου να πούνε ότι ναι, εμένα με κυνήγησες και με έστειλες από την Καστοριά στην Κοζάνη. Ένα θα βρεθεί όμως. Τώρα λοιπόν, επαναλαμβάνω το ερώτημα. Ναι. Τώρα εσείς τα έχετε πρόβλημα με το Πασόκ. Τι πρόβλημα να έχω, γιατί δεν. Το Πασόκ ψάξει να βρει την αλήθεια. Και το Πασόκ ξέρει. Δηλαδή βγήκε ένα τσιράκι, ένα φασιστοειδές αξιωματικός και κατήγγειλε αυτά. Και βγήκε ένα, σας είπα, ένα δημοσιογράφος Αλβανός, έτσι παρουσιάζεται, που έχει ένα φάκελο μεγαλύτερο από του Ροχάμι και μιλάει για αυτά τα πράγματα. Ένα άτομο που έχει άμεση σχέση και με τα εθνικά συμφέροντα της πατρίδας μας. Ένας άνθρωπος που έχει γεμίσει στην Ελλάδα, να μην πω με τι. Αυτός είναι ο Αλβανός, αυτός δημοσιογράφος. Ρωτήστε, σας λέω και πάλι, τον αστυνομικό διευθυντή. Να σας δείξει τα δελτία, αν μπορεί. Είναι απόρριτα μεν, αλλά να σας δώσει μια γνώμη για αυτό το συγκεκριμένο άτομο. Όλοι τον κυνηγούσαν σε όλη την Ελλάδα και τον έπιασαν οι συνοριακοί της Μεσοποταμίας. Αυτό είναι ένα άλλο κατόρθωμα, γι' αυτό και βραβεύτηκαν όλα τα παιδιά. Μάλιστα. Και όχι βραβεύτηκαν από μένα. Βραβεύτηκαν από τον αρχηγό. Κύριε Γκόκα, ποιοι σας τηλεφώνησαν σήμερα, ας πούμε, δηλαδή. Όλος ο κόσμος. Γελούσαν όλοι. Και μου λένε, τι είναι αυτά, δεν τρέπονται λίγο. Να σας πω, από το κόμμα το επίσημο της Αθήνας είχατε κάποια επικοινωνία. Όχι, δεν πήρε. Δεν σας πήρε κάποιο κομματικό στέλεχος. Εγώ σας είπα, θα επιδιώξω.
στην επόμενη εκπομπή του κυρίου Τριανταφυλόπουλου να βγω και να του πάω χαρτιά. Δεν θα του πάω εγώ, δεν θα το πω προφορικά. Θα του ρίξω χαρτιά. Δεν αρκεί να μιλάω κι εγώ με υπονοούμενα για αυτό τον απίθανο αξιωματικό. Με αυτόν δεν έχετε επικοινωνία εσείς, ε? Όχι, μα ούτε καλημέρα του λέω, γιατί θα ξεχάσει ότι είπα καλημέρα. Mm. Δεν βλέπει μπροστά του. Καλά, πώς τον κρατάει η υπηρεσία αν πίνει τόσο πολύ? Δεν ρωτήσει την υπηρεσία. Τόσο πολύ. Κάθεται σε φύλακα να σου πει πώς το φωνάζουν μέσα. Κοιτάξτε, αν πίνει τόσο πολύ και αν είναι επικίνδυνος όπως λέτε, τα πράγματα. Τι να σας πω, εγώ δεν έχω. Εγώ έτσι το γνώρισα και έτσι το βλέπω. Σοβαρεύουν αρκετά όπως τα παρουσιάζετε. Ναι. Και τι ακριβώς σημαίνουν αυτές οι αναφορές και οι καταγγελίες, οι ανώνυμες, που σε εσάς νομίζω είναι γνωστές? Όχι, δεν είναι καθόλου ανώνυμες. Για την δράση. Και ο ταξιτζής και ο αστυνομικός που βγήκε. Ναι. Είναι πάρα πολύ γνωστά άτομα στην κοινωνία της Καστοριάς. Ναι. Και ιδιαίτερα ο αστυνομικός αυτός. Ναι. Ανήκω σε αυτή την κατηγορία που λέει κάποιο ρητό ότι φοβού τον φθόνο και την εκδίκηση των υποσού ευεργετηθέντων. Θα σας πω όμως στη συνέχεια πόσο ευεργετημένος είναι από μένα προσωπικά αυτός και πόση κακία βγάζει καθημερινά. Ο αστυνομικός. Βεβαίως. Αυτός ο αξιωματικός υπηρετεί σήμερα. Υπηρετεί και είναι αυτός που λέει ότι με έδιωξε από την ασφάλεια. Ναι. Και τώρα ήταν στην ασφάλεια λόγω ανικανότητος. Ναι. Ζήτησε να φύγει από μόνος εδώ και πήγε σε ένα τμήμα περιφερειακό εδώ της Καστοριάς. Είναι κρυφό το όνομά του, ας πούμε, το ξέρετε ποιος είναι? Βεβαίως το ξέρω, μα το κατάλαβα κι όλοι. Ποιος είναι? Ας έχει το θάρρος και το θράσος όπως έχω και εγώ να βγει να τα πει μόνος. Αυτό σας είπα, θα το φωτογραφίσω πολύ καλά, διότι τον ξέρει όλη η Καστοριά για τα οικογενειακά του κατορθώματα. Και μόνο. Είναι ένα άνθρωπο που όλοι οι αξιωματικοί και οι αστυνομικοί τον αποκαλούν πιώμα. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος που είναι μέθυσος καθημερινά. Στην υπηρεσία του και σε όλα. Αλλά δεν θα θέλω να αναφερθώ σε αυτά τα πράγματα. Είναι μέθυσος. Ναι. Βεβαίως. Λέτε υπηρετεί, αλλά όχι στην περιφέρεια του νομού υπηρετεί. Εγώ τον αντικατέστησα στην υπηρεσία και όταν πήγα εκεί πέρα βρήκα το γραφείο. Α, ήτανε στην Μεσοποταμία πριν από εσάς? Όχι, Πού? Στην άλλη υπηρεσία. Α, ναι. Και όταν πήγα εκεί βρήκα το γραφείο γεμάτο από μπουκάλια, από κοκακόλα και από ουίσκι και από τσίπουρα. Τι να σας πω τώρα. Αυτή είναι η κατάντια δυστυχώς και τέτοιοι άνθρωποι είναι στην Καστοριά και διοικούν την Καστοριά. Δείχνετε και το όνομα ενός Χρήστου Πέπα. Ένας Χρήστος Πέπας. Όχι Χρήστος, είναι Χρήστο Πέπα. Α, Χρήστο, ναι. Κατάγεται από τη Βόρεια Αλβανία. Ναι, είναι αυτός. Είναι καταζητούμενος. Μισό λεπτό, είναι ο δημοσιογράφος που βλέπαμε χθες. Ναι. Ο φερόμενος δημοσιογράφος. Ναι. Που είχε γνωρίσει όλους τους αστυνομικούς διευθυντές στην Ελλάδα. Ναι. Είχε δημιουργήσει τέτοιες σχέσεις. Είχε μια τόσο μεγάλη κάλυψη. Ναι. Για να καλύπτει τις παράνομες δραστηριότητες του. Πρέπει να σας πω ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ο αρχηγός του μεγαλύτερου κυκλώματος λαθρομεταναστών στην Ελλάδα. Έχω κατά σχέση 20 αυτοκίνητα τουλάχιστον δικά του που μετέφεραν λαθρομετανάστες στην Ελλάδα. Ο Χρήστο Πέπα, όποιον Αλβανό πιάναμε να μεταφέρει Αλβανούς, και το ρωτούσαμε οι Έλληνα, ποιος έστειλε εδώ, ποιος οδηγεί, μας έλεγε το επώνυμό του. Γι' αυτόν τον άνθρωπο, και θέλω να το ρωτήσετε και να το διασταυρώσετε με τον αστυνομικό διευθυντή Καστοριάς και με τους διοικητές των άλλων υπηρεσιών, υπάρχουν δελτία από την ΑΕΠ και από την Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, ναι, που τον καταζητούν και υπάρχουν διαταγές να τον συλλάβουμε σαν, σας είπα, τον αρχηγό της μεγαλύτερης πύρας λαθρομεταναστών. Τον αναφέρουν ονομαστικά. Δεν είναι εκεί που φτάσαν τα πράγματα, δεν είναι απόρριτα. Είναι ένας άνθρωπος που το κυνηγούσαν, το συνέλαβα εγώ, καταδικάστηκε 5 χρόνια φυλακή διότι κατ' επάγγελμα ενεργούσε μεταφορές στην Ελλάδα. Ναι. Δεν τον δίκασα εγώ, τον δίκασα τα δικαστήρια. Το πώς τον πιάσαμε φυσικά είναι η αρμοδιότητα του διοικητού. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι γκάγκστερ. Είναι, σου λέω, διεθνώς γνωστός. Ναι, αλλά τώρα θέλετε ο ίδιος να καταγγέλλετε εσείς του φτύσετε παγίδα. Ναι, πώς θα τον κάνουμε, κύριε Παραδά, συγγνώμη. Πώς θα πιάσεις έναν άνθρωπο που είναι τόσο επικίνδυνος και τόσο δεμένος με όλη την αστυνομία της Ελλάδας, πώς θα τον πιάσεις? Θα πας να τον πεις στο σπίτι του και να του πεις. Βεβαίως του στήσαμε, τη στήσαμε. Βεβαίως και έπρεπε να βρω τρόπο να του συλλάβω. Ναι. Δηλαδή, όταν πιάνουμε εμπόρους ναρκωτικών, τι του λέμε, θα έρθουμε να σας πιάσουμε? Δεν πρέπει να στήσουμε να κάνουμε μια ενέργεια, να κάνουμε κάποιες. Και ένα σχέδιο σοβαρό, πώς θα το πιάσει? Αυτό είναι άκρος επικίνδυνος. Mm-hmm. Για τον Πέπα υπήρχαν και άλλες πληροφορίες σοβαρότερες. Δεν μπορούσα να σας πω όμως, γιατί άμα το ακούσουν όλοι, θα τρομοκρατηθούν για αυτόν τον άνθρωπο. Υπήρχαν πολύ πιο σοβαρές πληροφορίες για αυτόν. Πότε το συλλάβατε εσείς? Αυτό το συλλάβαμε σαν προπομπό. Ναι. Να μεταφέρει, να είναι προπομπός και να τον ακολουθούν άλλα 3 αυτοκίνητα με οδηγούς τους οποίους πλήρωνε ο ίδιος ότι πήγαινε στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Όλοι οι οδηγοί μας είπαν ότι μας πληρώνει ο κύριος Πέπα. Μας δίνει 100 ευρώ για το δρομολόγιο
και 50 ευρώ τη βενζίνη. Ναι. Και αυτός εισέπλατε 500 ευρώ στο κεφάλι. Mm-hmm. Δηλαδή είχε 4 άτομα το αυτοκίνητο, έπαιρνε 2.000 αυτός και έδινε 100 ευρώ στον οδηγό. Οι οποίοι οδηγοί οι περισσότεροι, και σας το τονίζω αυτό και μπορείτε να το διαπιστώσετε, ήταν άτομα με σοβαρά οικογενειακά προβλήματα, άτομα που είχαν μια ροπή στα ναρκωτικά, που πηγαίνανε για ένα μεροκάματο να βγάλουν τη δόση τους. Εγώ είχα οδηγό δικό του που τον είχα 3 μέρες στο κρατήριο και τον πήγα 2 φορές στο νοσοκομείο για το σύνδρομο της στέρησης, να του δώσω υποκατάστατα ναρκωτικών για να ζήσει το παιδί. Δηλαδή το όνομά του το είχαμε γραμμένο, γιατί ήταν το πλέον επικίνδυνο άτομο στην Ελλάδα.